Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ενεργειακούς κρυστάλλους και την κρυσταλλοθεραπεία, μιας και βρήκα προς έκπληξή μου ότι ασχολείται αρκετός κόσμος με αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η κρυσταλλοθεραπεία υπήρξε σε πολλούς πολιτισμούς. Στην αρχαία Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την Ινδία, τη Ρώμη και στην αρχαία Ελλάδα. Σιγά μη χάναμε. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι πίστευαν στις θεραπευτικές ιδιότητες των κρυστάλλων. Φαντάζομαι όλοι έχετε δει ή έχετε ακούσει για τον διάσημο αμέθιστο, ο οποίος όντως πήρε το όνομά του για την υποτιθέμενη ιδιότητά του να βοηθάει στο μεθύσι. Η μοντέρνα κρυσταλλοθεραπεία υποστηρίζει ότι όλα τα πράγματα στο σύμπαν έχουν μια συγκεκριμένη ενεργειακή συχνότητα και με βάση τη διάθεση ή το περιβάλλον, η συχνότητα μπορεί να μετατραπεί σε θετική ή αρνητική. Αντιθέτως, λέγεται, η συχνότητα των κρυστάλλων είναι σταθερή και έτσι χρησιμοποιούνται για να ρυθμίσουν συχνότητες, κάνοντάς τις πιο σταθερές και θετικές. Κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας, οι κρύσταλλοι τοποθετούνται πάνω στο σώμα του ασθενή, ευθυγραμμισμένοι με τα τσάκρα, τα οποία είναι τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπινου σώματος και προέρχονται από το τάντρα, που είναι οι εσωτερικές παραδόσεις του Ινδουισμού. Οι κρυσταλλοθεραπευτές υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι και οι κρύσταλλοι παράγουν ένα ενεργειακό πεδίο ή τσι λόγω μιας ενεργειακής δόνησης. Το θέμα είναι ότι αν υπήρχε αυτό το ενεργειακό πεδίο, θα έπρεπε να μπορούμε να το παρατηρήσουμε ή να το μετρήσουμε. Και ναι, okay, την βαρύτητα δεν μπορείς να τη δεις, αλλά ο Άινστάιν απέδειξε την ύπαρξή του με τη θεωρία της σχετικότητας με την καμπύλωση του χωροχρόνου. Αντιθέτως, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για τα ενεργειακά πεδία των κρυστάλλων. Οι υποστηρικτές της κρυσταλλοθεραπείας λένε ότι, όπως είναι γνωστό, οι κρύσταλλοι χρησιμοποιούνται και στους υπολογιστές, στα κινητά και στα ραδιόφωνα και άρα έχουν ενέργεια, αναφερόμενοι στο φαινόμενο του πιζοελεκτρισμού. Το φαινόμενο του πιζοελεκτρισμού εμφανίζεται όταν μια μηχανική δύναμη εφαρμόζεται σε έναν κρύσταλλο, όπως ο χαλαζίας, ο οποίος παράγει στιγμιαία ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συμβαίνει διότι η μοριακή δομή πυρητίου και οξυγόνου συμπιέζεται και έτσι τα θετικά φορτισμένα άτομα πυρητίου πηγαίνουν προς τα πάνω και τα αρνητικά φορτισμένα άτομα οξυγόνου κάτω. Αυτή η μετατόπιση παράγει ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κρύσταλλοι είναι ενεργειακοί ή μαγικοί. Επίσης, αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται σε όλους τους κρυστάλλους, καθώς απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η πολικότητα και η μη κεντροσυμμετρία. Η πολικότητα σημαίνει ότι τα άτομα που απαρτίζουν τον κρύσταλλο δεν μοιράζονται εξίσου τα ηλεκτρόνια στους δεσμούς τους και η μη κεντροσυμμετρία να μην έχουν συμμετρία. Για παράδειγμα, στον χαλαζία, απέναντι από κάθε άτομο πυρητίου υπάρχει ένα άτομο οξυγόνου. Σε αντίθεση με το διαμάντι, που απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από άνθρακα και γι' αυτό δεν εμφανίζεται το φαινόμενο του πιζοηλεκτρισμού. Ο μόνος τρόπος που μπορούν οι κρύσταλλοι να βοηθήσουν στην υγεία μας είναι το φαινόμενο πλασίμπο. Για όσους δεν γνωρίζουν, το φαινόμενο αυτό έχει να κάνει με την αυτοίαση ενός ασθενή που έχει δεχθεί ένα ψεύτικο φάρμακο ή θεραπεία πιστεύοντας ότι είναι πραγματικά. Το αν επιδρά το φαινόμενο πλασίμπο στην κρυσταλλοθεραπεία εξέτασε ο Βρετανός ψυχολόγος Christopher French το 2001 στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το πείραμα του French περιέλαμβανε 80 συμμετέχοντες που πίστευαν στην κρυσταλλοθεραπεία και τους είπε να διαλογιστούν ενώ κρατούσαν έναν κρύσταλλο. Κάποιοι συμμετέχοντες πήραν κανονικούς κρυστάλλους χαλαζία, ενώ άλλοι ψεύτικους χωρίς να το ξέρουν. Πριν ξεκινήσουν το διαλογισμό, οι μισοί εκ των συμμετεχόντων ρωτήθηκαν αν παρατήρησαν κάτι όταν τους δόθηκε ο κρύσταλλος, όπως ένα θερμό γαργαλιτό στο χέρι ή θετική διάθεση. Μετά τον διαλογισμό, απάντησαν ένα ερωτηματολόγιο για το αν ο κρύσταλλος είχε κάποια επίδραση πάνω τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείξαν ότι και οι συμμετέχοντες με τους αληθινούς κρυστάλλους χαλαζία, αλλά και αυτοί με τους ψεύτικους, περιέγραψαν τις ίδιες επιδράσεις, ενώ αυτοί που ρωτήθηκαν στην αρχή περιέγραψαν ακόμη πιο έντονα την επίδραση από αυτούς που δεν ερωτήθηκαν. Επίσης, αυτοί που πίστευαν ότι οι κρύσταλλοι είχαν ειδικές δυνάμεις ήταν δύο φορές πιθανότερο να αναφέρουν επιδράσεις από τους κρυστάλλους σε σχέση με αυτούς που ήταν πιο σκεπτικοί με το θέμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το φαινόμενο πλασίμπο έχει μια πολύ δυνατότερη επίδραση σε αυτούς που ρωτήθηκαν και πιστεύουν στις ειδικές τους δυνάμεις. Αυτό διότι υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση του φαινομένου όταν υπάρχει η προσδοκία να υπάρξει αποτέλεσμα. Άρα, εν τέλει, υπάρχουν ενεργειακοί κρύσταλλοι. Κοιτάξτε. Η μόνη ενεργειακή κρύσταλλη που μπορώ να σκεφτώ είναι ορυκτά του ουρανίου, οι οποίοι μια χαρά ωραία ενέργεια εκπέμπουν. Και τι ενέργεια, ραδιενέργεια. Αυτόν κι αν σου ανοίγει όλα τα τσάκρα με τη μία. Σαν έμενταλ θα γίνει το DNA σου. Αλλά τώρα πέρα από την πλάκα, θα μου πείτε και σένα τώρα τι σε νοιάζει αν ο καθένας πιστεύει σε ό,τι θέλει για τους κρυστάλλους και οτιδήποτε. Ένας λόγος είναι ότι εκτός ότι βρισκόμαστε στο 2022 κοντά 23 και ο κόσμος ακόμα μιλάει και πιστεύει σε μαγικούς κρυστάλλους που μπορούν να σε θεραπεύσουν από τα πάντα, είναι ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτά ενδέχεται να αφήσουν τη φαρμακευτική τους αγωγή ή και να μην τη δεχτούν ποτέ σε μια σοβαρή περίπτωση, καθώς μεταξύ άλλων λέγεται ότι μπορούν να θεραπεύσουν μέχρι και περιπτώσεις καρκίνου.
Επίσης, υπάρχουν και πολύ επικίνδυνες πρακτικές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όπως τα Yoni Eggs. Θα μου πείτε τι μπορεί να πάει στραβά με αυτά τα γελιστερά αυγουλάκια. Κατά την πρακτική αυτή, οι γυναίκες τοποθετούν αυτά τα κρυστάλλινα αυγά στο ιδίο τους και δεν χρειάζεται να είναι γυναικολόγος κάποιος για να καταλάβει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Τέλος, είναι και βαρύ για το πορτοφόλι του καθενός και δεν μιλάω για ένα χαλαζία που κάνει 10 ευρώ ή για κοσμήματα για αισθητικούς λόγους, αλλά για άλλους κρυστάλλους που υπόσχονται ότι θα φτιάξουν τα αγκομενικά σου, την υγεία σου και οτιδήποτε άλλο αγοράζοντάς τους πανάκριβα. Πριν κλείσουμε λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια υπέροχα παραδείγματα, τόσο διασκεδαστικά όσο και θλιβερά. Σε γνωστό site λοιπόν, που δεν θα πω το όνομα στο βίντεο γιατί θα με βρείτε σε κανένα χαντάκι, έχουμε τα εξής. Τον 95 ευρώ κόκκινο λιχνίτη, κρύσταλλο της σεξουαλικότητας. Και τι χαρίζει αυτό μεταξύ άλλων, αγαπητοί μου συνδρομητές? Θα σας διαβάσω τα αγαπημένα μου. Σεξουαλικότητα, απογείωση της λίμπιντο, βοηθάει στη θεραπεία γυναικολογικών θεμάτων, οπότε αν πάθετε πρόβλημα από κανένα Yoni Egg να πάρετε κανένα τέτοιο. Και κρατηθείτε, ενίσχυση κβαντικού πεδίου για προσέλκυση του πιο συμβατικού ερωτικού συντρόφου, αν έχουμε το Θεό μας, συμπληρώνω εγώ. Μόνο 95 ευρώ για να ενισχύσω το κβαντικό μου πεδίο? Τους κλέβω στεγνά. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο που ο Henry Cavill είναι το όνειρο των γυναικών. Είμαι σίγουρος ότι πάντα έχει πάνω του κόκκινο λιχνίτη. Αμέσως μετά έχουμε το δαχτυλίδι φεγγαρόπετρα, τον κρύσταλλο της διέστησης, που μεταξύ άλλων καταπραίνει πόνους περιόδου, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και βοηθά στην απελευθέρωση βάρους και προσελκύει τον έρωτα και αγάπη. Οπότε είναι μην συνδυάσω κόκκινο λιχνίτη με τη φεγγαρόπετρα. Ο Henry Cavill θα είναι σαν τον Gollum μπροστά μου. Τέλος, έχουμε τα σκουλαρίκια πράσινος μαλαχίτης, ο δυνατός κρύσταλλος, ο οποίος προσφέρει μεταξύ άλλων θεραπεία για τον καρκίνο, το αναπνευστικό, την πίεση, την όραση, το νευρικό σύστημα, την κατάθλιψη και για να έχετε ανώδυνο το κετό. Δεν ξέρω για σας, πάντως εγώ έχω ήδη 3 προϊόντα στο καλάθι μου. Οπότε βουνά μου, για να έχετε ένα ενισχυμένο κβαντικό πεδίο, απελευθέρωση βάρους και έναν ανώδυνο το κετό, κάντε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά.